Θα ασχοληθούμε με ένα θέμα, με ρεπορτάζ, εκπαιδευτικό ρεπορτάζ εκπαίδευση, ένα θέμα το οποίο αφορά δεκάδες μαθητές σε επίπεδο Ηρακλείου. Μια οδυνηρή πραγματικότητα βιώνουν μαθητές ΕΠΑΣ του ΑΕΔ, καθώς με αφορμή το νομοσχέδιο το οποίο πέρασε το Δεκέμβρη, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, από τη μία το πτυχίο τους υποβαθμίζεται και από την άλλη βέβαια χάνουν τα δικαιώματά τους, τα εργασιακά τους δικαιώματα. Για τους λόγους θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Χαμηλάκη, υποδιευθυντή σχολής ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Ηρακλείου και πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ Κρήτης. Κύριε Χαμηλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Και ο κύριος Βασίλης Τερζάκης, πρόεδρος Συλλόγου Αναπληρωτών και Ορομιστείων. Κύριε Τερζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας, εμείς σας ευχαριστούμε. Κύριε Χαμηλάκη, για να μπούμε στο κλίμα, υποβάθμιση των πτυχίων στο επίπεδο 3, σωστά, που σημαίνει και κανένα κατοχυρωμένο επαγγελματικό δικαίωμα. Ναι, είναι ακριβώς όπως το θέτετε. Το επίπεδο 3 εν αρχή, να πούμε ότι είναι αχαρτογράφητο, δεν έχει ούτε γραφή ούτε καταγραφή. Τι ακριβώς είναι αυτό? Επαγγελματικά δικαιώματα προς το παρόν δεν υπάρχουν. Θα περιμένουμε κάποια στιγμή να προκύψουν αυτά τα επαγγελματικά δικαιώματα, που σίγουρα είναι πιο υποβαθμισμένα από το 4. Είναι λογικό. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά, λοιπόν, αυτοί οι μαθητές ξύπνησαν ένα πρωί, πέρασε το νομοσχέδιο, έγινε νόμος του κράτους του Υπουργείου Παιδείας, ξεκίνησαν τις σπουδές τους με ένα διαφορετικό καθεστώς, με ένα διαφορετικό νόμο και πλέον έχουν χάσει τα πάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πράγματι, τα παιδιά εισήχθησαν στη σχολή με μία πρόσκληση από την πολιτεία, από το κράτος, από τον ΟΑΕΔ, με ένα νόμο που ίσχυε από το 2006 με το 3475, με πτυχίο που το έπαιρναν με ενδοσχολικές εξετάσεις, ναι. Και ξαφνικά με το 4763 20 Δεκεμβρίου του 2020, καλούνται τα παιδιά να πάρουν πτυχίο, εν αρχή να πάρουν μια απλή βεβαίωση από εμάς, λέγεται ΒΕΕ, δηλαδή βεβαίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης, και στην πορεία όποτε ο ΟΠΕΠ καταρτήσει πεδίο εξετάσεων, ναι, θα πρέπει να δώσει εξετάσεις στον ΟΠΕΠ. Άρα, εν αρχή το πτυχίο τους λοιπόν δεν μπορούν να το πάρουν με ενδοσχολικές εξετάσεις, και το δεύτερο, αυτό που ήδη είπατε, ότι θα είναι επίπεδο 3, υποβαθμισμένο. Κύριε Τερζάκη, περισσότεροι από 280 μαθητές βρίσκονται στον αέρα. Αυτός είναι ο αριθμός σε επίπεδο Ηρακλείου ή Κρήτης? Σε επίπεδο Κρήτης είμαστε παραπάνω, γιατί υπάρχουν και μαθητές των Χανίων. Αλλά απλά να τονίσουμε ότι πανελλαδικά είναι πάνω από 8.000 μαθητές αυτή τη στιγμή, οι οποίοι όντως με την προκήρυξη που κάνανε γραφές με το νέο νόμο έχει αναδρομική ισχύ πρωτάκουστο. Και σαν αποτέλεσμα έχει τα παιδιά αυτά, χωρίς να υπάρχουν καν θέματα στην τράπεζα θεμάτων, χωρίς να τα έχουν προετοιμάσει, χωρίς καν βιβλία, να πρέπει να δώσουν εξετάσεις στον ΕΟΠΕΠ. Και να πούμε εδώ ότι είναι παιδιά επαγγελματιών, τα οποία πρέπει να αναλάβουν επιχειρήσεις και τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα ουσιαστικά. Το κλίμα το οποίο επικρατεί, κύριε Χαμηλάκη, στις τάξεις των μαθητών ποιο είναι? Εν αρχή θυμός, αλλά ταυτόχρονα και απογοήτευση. Ήδη αρχίζουν παιδιά να διαγράφονται από τα τμήματα, διότι τα παιδιά ήρθαν με ένα συγκεκριμένο σκοπό, να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα για να μπορέσουν ή να συνεχίσουν μια επαγγελματική οικογενειακή επιχείρηση ή και αυτόβουλα αυτόνομα να βγουν στην αγορά εργασίας. Μάλιστα, κύριε Τερζάκη, ζητούν οι εκπαιδευτικοί, ζητούν και οι μαθητές βέβαια, οι μαθητευόμενοι, να λάβουν πτυχίο με τα επαγγελματικά δικαιώματα, σωστά, που όριζε ο προηγούμενος νόμος. Δηλαδή, έστω να πάρουν τα παιδιά πτυχίο με την εντός εισαγωγικών, με το καθεστώς με το οποίο μπήκαν. Όχι μόνο αυτό. Έχουν γίνει ήδη δύο ερωτήσεις στη Βουλή. Ναι. Έχει γίνει μια κατάθεση τροπολογίας από το ΚΚΕ πριν 3-4 μέρες. Όλες είχαν αρνητικές απαντήσεις. Να πούμε εδώ ότι είναι κοσμογονικές οι αλλαγές οι οποίες γίνονται στην επαγγελματική εκπαίδευση. Να πούμε ότι για μας τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς δεν υπάρχει αύριο. Δηλαδή πεταγόμαστε στα σκουπίδια κυριολεκτικά.
Όλη η προϋπηρεσία που έχουμε, προσέξτε, έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν 24 χρόνια συμβάσεις, έτσι, χωρίς κανένα μέλλον. Από του χρόνου, από το νέο σχολικό έτος, θα έχουμε ουσιαστικά εκπαιδευτές με προκήρυξη, όπου προτιμούνται αυτοί που έχουν επαγγελματική προϋπηρεσία. Δεν μιλάμε δηλαδή για εκπαιδευτικούς που έχουν τα εχέγγυα, έχουν τα πιστοποιητικά της εκπαίδευσης, αλλά θα μπορεί ο καθένας επαγγελματίας να πραγματοποιεί μαθήματα. Αυτό μας το έδειξε η φετινή προκήρυξη και αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει. Ουσιαστικά τι σημαίνει ο νέος νόμος? Ότι από του χρόνου όποια παιδιά φεύγουν από το γυμνάσιο 15 χρονών θα πηγαίνουν σε δουλειές. Αυτό συμβαίνει μόνο σε Ινδία, Πακιστάν και αυτές τις χώρες που γνωρίζουμε. Εδώ θα μπει ένα σοβαρό πρόβλημα και για την μικρομεσαία επιχείρηση, όπου παιδιά που απασχολούσε τόσα χρόνια δεν θα καταφέρουν να ξαναπάνε στην μικρομεσαία. Θα αλλάξουν δηλαδή όλες οι ειδικότητες οι οποίες ήδη υπάρχουν και είναι συνδεμένες τόσα χρόνια τοπικά με την αγορά. Μάλιστα. Να πούμε πάνω σε αυτό το εξής, ναι, που αναφέρει εδώ ο Βασίλης, ότι ακόμα και οι ειδικότητες με το επίπεδο 3 που θα προκύψουν του χρόνου είναι σε ένα καθεστώς ρευστότητας. Με την έννοια ότι θα υπάρξει μια 11-μελής επιτροπή σε περιφερειακό επίπεδο, όπου εμπλέκονται όλοι οι φορείς μαθητείας, που τώρα πια μέσα σε αυτές είναι τα ΙΕΚ, είναι οι ιδιωτικοί φορείς, είναι η ΕΣΚ, δηλαδή οι επαγγελματικές σχολές κατάρτισης, είναι το λύκειο, το επαγγελματικό, το ένα έτος που κάνει, το μεταλλικιακό όπως λέγεται, και είμαστε και εμείς. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μάλιστα, ότι αν προκύψουν διαφορετικές ειδικότητες, δεν θα έχουμε μόνο ένα μειονέκτημα το ότι θα είναι το πτυχίο μας υποβαθμισμένο, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα προφανώς να πάρουμε και να διεκδικήσουμε όλες αυτές τις ειδικότητες, τις 12 που μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Τερζάκη, επόμενες κινήσεις. Είστε δραστήριοι άνθρωποι, έχετε βγει μπροστά. Μας μιλήσατε έτσι για κάποιες παρεμβάσεις στη Βουλή, αρνητικές οι απαντήσεις. Οι επόμενες κινήσεις, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε σαν Σύλλογος Συμβασιούχων του Ηρακλείου, κάναμε μια πανελλαδική τηλεδιάσκεψη πριν από 2 εβδομάδες, ώστε να συντονιστούμε πανελλαδικά όλα τα σχολεία. Ήδη έχουμε έρθει σε επαφές και με εκπαιδευτικούς από τα επαγγελματικά λύκεια, από τα ΕΠΑΛ, όπου εμείς είμαστε το πιο ευάλωτο κομμάτι της εκπαίδευσης, σε ποια βάση? Στο ότι έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και είναι πάρα πολύ εύκολο να αποδομηθεί αυτό το κομμάτι. Το επόμενο χτύπημα θα είναι στα ΕΠΑΛ. Συνάδελφοι από τα ΕΠΑΛ το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Όπου εκεί σκληραίνει η κατάσταση. Μπαίνει η Τράπεζα Θεμάτων στα παιδιά ξανά, όπως το 2013, που είχαν μείνει τα μισά παιδιά στην ίδια τάξη. Ναι. Με σκοπό να πάνε προς την κατάρρευση. Μάλιστα. Εκεί συντονιζόμαστε λοιπόν όλοι μαζί πάνω στην κορυφή. Κύριε Τερζάκη, κύριε Χαμηλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ας ελπίσουμε να βρεθεί λύση. Αφορά το θέμα βέβαια δεκάδες, εκατοντάδες παιδιά σε όλη την Κρήτη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη δυνατότητα να εκθέσουμε έστω στο σας ευχαριστούμε πολύ τα προβλήματά μας. Ευχαριστώ σας πάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.